Τα ελληνοτουρκικά. Εγώ εδώ πιστεύω ότι γίνεται ένα μοιραίο λάθος. Ε, μερικοί πανηγυρίζουν. Ε, άλλοι θεωρούν ότι η Γαλλία έρχεται ελλαδα Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Ε, ήμουν νιάτα των παιδιών που σήμερα έρχεται. το αντιμετωπίζουν την εποχή των μοιράζ. Mm. Λοιπόν, ε, και την εποχή που κοεξυρίζαμε τα δέντρα για να έρθει ο Ζησκάρτες εδώ. Ναι, Έτσι πάντως έρχεται. Κάναμε. Λοιπόν, ε, δεν θα έρθει εδώ. Στη Λιβύη θα πάει. Α, στα νηθά τη Λιβύη θα πάει. Δεν θα έρθει εδώ για το δικό μα καλό. Ούτε οι Ρώσοι έρχονται να κάνουν mm -hmm. με τουρκική ναύτα εξασκήσει, ούτε όλοι αυτοί του πήρε η ψυχοπονίαση να έρθουν στην. Μα Ελλάδα έχουν και δικά τους Να συμφέρον, πεθάνουν δε. για τα ελληνικά μα πράγματα. Γι' αυτό και αυτό που αφορά εμά είναι αν θα, ο Ερντογάν θα προχωρήσει και θα φτάσουμε σε έναν Κοιτάξτε, με, μια αν, είχαμε διδάξει, αν είχαμε διδάξει μπλοκή. την ιστορία καλύτερα στα σχολεία, θα ξέραμε κι άλλε φορέ που έχουν έρθει οι Γάλλοι, για να mm -hmm. εισπράξουν το δάνειο στον Πειραιά και φέρνοντα μαζί του πανδημία. Λοιπόν, με Σενεγαλέζου. Mm -hmm. ε, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το ζήτημα. Δεν είναι θέμα Γαλλία mm. ή Αμερική. Είναι θέμα επιλογή πολιτικής. Θα προχωρήσει ο Ερντογάν, θεωρείς. Εγώ νομίζω ότι ε, έχουμε κάνει δύο λάθη. Πρώτον, έχουμε παίξει πάρα πολύ το παιχνιδάκι τη επικοινωνία. Ο Ερντογάν είναι παλαβό, ο Ερντογάν είναι σουλτάνο, ο Ερντογάν είναι το ένα, ο Ερντογάν είναι το άλλο. Ο Ερντογάν είναι ένα στρατηγικό μυαλό το οποίο στέκεται 20 χρόνια για το συμφέρον τη πάρδη του, τη αστική τάξη που εκπροσωπεί στην Τουρκία και τα χίλια δυο. Και έχουμε αντιμετωπίσει, ξέρει, την, την, ιστορία τη Τουρκία λιγάκι με επιθεωρησιακό τρόπο για να είναι ήσυχο το πόπολο και ήσυχη η μάζα από κάτω. Ναι, σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώ πρώτον, Ελιάνα. και δεύτερον, μην τον κάνουμε και τον Ερντογάν υπερδύναμη. Δεν είπα ότι είναι. η ε, ε, μα είναι υπερδύναμη στην περιοχή. Είναι υπερδυναμητή, είναι μια Βέβαια. διαλυμένη οικονομία. Το, 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 ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ την έχει κάνει. Υπερδυμένη. Ο Ορδωγάνο, ο οποίο ποτέ το δεν ΝΑΤΟ, έχει το ΝΑΤΟ. βρεθεί αντίπαλο. Μιλάτε για την οικονομία στρατόπως. και ξεχνάτε τα πυρηνικά στο Ιντσερλίκ. Αν λοιπόν οι διαπραγμάτευση στάνει, αν τα πυρηνικά του ΝΑΤΟ θα μείνουν στο Ιντσερλίκ ή θα έρθουν στον Άραξο, η διαπραγμάτευση είναι εντελώ διαφορετική. Εντελώ διαφορετική. Αν θα κινηθεί και τι θα του δώσουν δεξιά του 28ου, 28, 27 ακόμα κάτι, mm -hmm. ε, πώ το λένε, μεσημβρινού, ε, σε σχέση με το αριστερά, είναι επίση κάτι άλλο. Οι επίρειε των νησιών, οι, μπ, μπουρδολογίε που είναι μακριά και ποιο δεν είναι μακριά. Μπουρδολογίε του τύπου η Ελλάδα είναι νησιωτικό κράτο. Δεν είναι νησιωτικό κράτο. Έχει και νησιωτικό κομμάτι. Και υπηρετικό. Ποιο είναι το πρόβλημα, το ΝΑΤΟ. Ποιο είναι το πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τι είναι εξοπλισμένη η Τουρκία, θα τρελαθώ δηλαδή. Από το διάστημα έχει. Οι Αριανοί την έχουν εξοπλίσει στην Τουρκία. Οι μεγάλε δυνάμει του ΝΑΤΟ την έχουν εξοπλίσει στην Τουρκία και οι Αμερικάνοι. Mm -hmm. Εμεί είχαμε κάτι S300 και του περιφέραμε. Αν θυμάστε, Ελλάδα, Κύπρο, Κρήτη, γύρω-να-πίσω. Το πρώτο τεστ για του S300 το δεν θυμάμαι πού το κάνανε. Έχουμε εξαιρετικά έμπειρε ένοπλε δυνάμει, ειδικά στη θάλασσα, στο ναυτικό. Να. Έχουμε κόσμο που ξέρει το Αιγαίο όσο λίγοι, γιατί το έχουν ζήσει στο πετσί του, με μια ναυτοσύνη ουσιαστική. Με το καζάν-καζάν που καζάν, μπει Ερντογάν, χθε τι πιστεύει ότι εννοεί. Εγώ πιστεύω ότι ε, ε, όταν υποχωρήσουμε στο επίπεδο των σύνορων, των τα σύνορα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Το κουκούε το λέει από την πρώτη μέρα. Τα σύνορα είναι αδιαπραγμάτευτα. Αν αρχίσει να διαπραγματεύεσαι σύνορα, τα οποία σα θυμίζω ότι δεν είναι ούτε ενιαία, ούτε δικά μα, με βάση το ΝΑΤΟ. Ναι. Με βάση το ΝΑΤΟ, οι χώρε που είναι αυτό μέσα θα στο ΝΑΤΟ. Θα πάμε δηλαδή, σε, σε συνδιαπραγμάτευση. Με μαθηματική ακρίβεια, με το πρόσχημα του καθαρισμού των ζωνών. Μέχρι. Εγώ έχω καθίσει στην Επιτροπή, έχω, χρόνια, έχω ακούσει τις κουβέντες για τη Χάγη, ξέρω τι συμβαίνει. Ο εφησυχασμός δεν είναι ωραίο πράγμα. Ευχαριστούμε Α, πολύ, Λιάννα. Η υποτίμηση του εχθρού δεν είναι ωραίο πράγμα και ο πατριωτισμός δεν είναι δουλειά. Ούτε ψεκασμένων, ούτε εθνικιστών, ούτε φανακτικών. Είναι ενός λαού που θέλει να ενημερώνεται... Θέλει να κρίνει, θέλει να σκέφτεται και θέλει την πατρίδα να την υπερασπιστεί για το λαό της και για το μέλλον του. Και όχι για τα συμφέροντα τρίτων. Γεια σα, Ιωάννη Φατζάνο. Καλή, καλή σα μέρα Πάμε και καλό φθηνόπορο.